τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζω, έτσι, καλημερίζοντας την κυρία Μαρία Λυράκη, η οποία θα είναι υποψήφια στο Δήμο Ηρακλείου με το συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάκη. Καλημέρα κυρία Λυράκη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλιαράκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που ακούν το σταθμό σας ούτε τη στιγμή. Καλά να είστε και εσείς. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε. Κυρία Λυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το έχω πάρα πολύ ανάγκη βέβαια αυτή την ευχή τις ημέρες αυτές. Φαντάζομαι ότι είναι το τρέξιμο, είναι η δύναμη που πρέπει να έχετε, είναι αυτή σας η απόφαση να θέσετε τον εαυτό σας, έτσι να τον εκθέσετε στον κάθε ένα από εμάς, ζητώντας την ψήφο μας με το συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάκη. Γιατί το αποφασίσατε κυρία Λυράκη, γιατί είπατε το ναι? Θα σας απαντήσω αμέσως κυρία Δουλγεράκη. Πολύ καλά με γνωρίζετε και ότι μετά που απασταθέστηκα από την υπηρεσία που εργαζόμουν, ασχολήθηκα με τα κοινά 32 χρόνια και πλέον, διότι ήταν του χαρακτήρα μου, αν θέλετε, να είμαι χρήσιμη στην κοινωνία, στον πολίτη και να μην υπολογίζω ούτε κόπους, ούτε τίποτα, μόνο να βοηθώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που αποφάσισα να κατέβω και σαν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο, η πόλη μας, ως υποψηφίου δημάρχου Μιχάλη Καραμαλάκη, ήταν ακριβώς αυτό, να είμαι χρήσιμη στον πολίτη. Χρήσιμη στον πολίτη. Ποιες είναι εκείνες οι ανάγκες? Ορίστε. Ποιες είναι εκείνες οι ανάγκες? Δεν ξέρω γιατί δεν με ακούτε, αυτά θα μας βοηθήσει ο Παντελής ο Μπότσης. Αλλά σας ρωτάω, ποιες είναι εκείνες οι ανάγκες, ποια είναι εκείνη η ανάγκη που πιστεύετε ότι έχει αυτή την ώρα το Ηράκλειο για να μπορέσει να κάνει βήματα προς τα μπροστά, ή για να το μεταφράσω διαφορετικά και να το ρωτήσω διαφορετικά, ναι, σας καταλαβαίνω, κυρία Δουλγεράκη. Τι είναι εκείνο που σας πονάει περισσότερο από αυτό το Ηράκλειο? Εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κυρώσω τον ίδιο δήμαρχο ή να κατηγορήσω τους υποψηφίους δημάρχους. Για μένα όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν την πόλη του Ηρακλείου. Αλλά το να κάνω μια επιλογή μετά από πολύ ωραία σκέψη, θα σας πω για ποιο λόγο. Το Ηράκλειο είναι μοναδικός τόπος και είμαστε αποφασισμένοι να το αναδείξουμε σε μια μεγάλη, σύγχρονη, ευρωμεσογειακή πόλη. Η στράτευσή μας σε αυτόν τον αγώνα στηρίζεται στις προσδοκίες σας για ένα καλύτερο αύριο. Είναι πλέον καθολικό αίτημα η ανανέωση στο Δήμο μας. Θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση και θα εργαστούμε από την πρώτη μέρα με σχέδιο, συνένεση και αποφασιστικότητα. Το Ηράκλειο μας συνειδητοποιεί και μας ενώνει. Η ομάδα η οποία ασχολήθηκε πάρα πολύ με το σχέδιο το οποίο θα υλοποιήσουμε στην πενταετία την επόμενη, εάν εφόσον είμαστε δημοτική ομάδα, έχει χωριστεί σε τρεις οραματικές κατευθύνσεις. Ναι. Αν με επιτρέπετε, μπορώ να τις πω. Παρακαλώ. Είναι Ηράκλειο, σύγχρονη ευρωμεσογειακή πόλη με πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα. 2. Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Καινοτομίας, Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας. 3. Δήμος με αναπτυξιακό σχέδιο έργων που οδηγούν στη νέα εποχή. Αυτές οι τρεις ονοματικές κατευθύνσεις, οι οποίες θα έχουν τον γύρο σκοπό της πενταετίας, έχουμε μοιράσει σε 20 άξονες πολιτικής. Ναι. Επειδή είναι μεγάλο το κείμενο, θα μου πείτε αν σε πρέπει τίτλους, να... Σε παρακαλώ, πω... παρακαλώ, σε τίτλους. Δύο κουβέντες, κυρία Λυράκη. Δύο κουβέντες. Ναι, αυτές, αυτό που θέλετε να το αναφέρετε σε αυτούς τους άξονες, αλλά με δύο κουβέντες από κάθε άξονα. Είναι ο εξυγχρονισμός, ο πολιτισμός, η εξωστρέφεια, η διαρκής φροντίδα σε οδικό δίκτυο, η αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας, αστική ανθεκτικότητα υποδομών, καθαρή κυκλική πόλη, πράσινη κοινόχρηστη χώρη, ψηφιακός μετασχηματισμός, στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη δομών υγείας, ψυχής υγείας, ένα πολύ σοβαρό θέμα, φροντίδα για τα βρέφη και τα νήπια, που βλέπετε τώρα τι γίνεται με το που έχουν ήδη πάρει τα παιδιά στο Δήμο και τα προβλήματα είναι τεράστια. Μέρημνα για σχολική κοινότητα, πιστοποιημένες παιδικές χαρές, διαβίου μάθηση που δεν το έχει το Ηράκλειο,
πρόνοια για τα άτομα με βαλακτότητα, σεβασμός και πρόνοια για τους γονείς μας είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό ο θέμα. Αθλητική παιδεία και διακρίσεις, ασφαλής διαβίωση, φροντίδα για τα αδέσποτα. Νομίζω δεν ήθελα να σας κουράσω άλλο γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά αυτά τα λίγα που σας ανέφερα πιστεύω ότι εμένα προσωπικά με συγκινήσανε, μου δώσανε ενδιαφέρον, γιατί και χρόνο έχω και διάθεση να εργαστώ για το Ηράκλειο, να εργαστώ για τον πολίτη μου και δεν θα βάλω ποτέ μπροστά ότι δεν έχω χρόνο, ότι δεν έχω διάθεση ή. Θέλω να είμαι πάντα δίπλα στον πολίτη. Αυτό είναι το όραμά μου και συμφωνώ καθ' ολοκληρία με το πρόγραμμα του κυρίου Καραβαλάκη. Μάλιστα. Νομίζω ότι μέσα από αυτές τις αναφορές σας και με βάση με αυτό το πρόγραμμα που δύο κουβέντες είπατε από αυτό, γιατί και ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει στην παρούσα φάση, ότι μας δώσατε το στίγμα και στην προηγούμενη ερώτηση για το τι είναι αυτό και πού πρέπει να τεθούν οι προτεραιότητες σε αυτή την πόλη που όλοι αγαπάμε, αλλά και μέσα από τις δικές της τις ελλείψεις πολλές φορές μας πονάει και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, κυρία Λυράκη. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή η οραπατική κατεύθυνση το Ηράκλειο, σύγχρονη ευρωμεσογειακή πόλη με πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ηράκλειο παγκοσμίως είναι γνωστό από χιλιάδες χρόνια εξαιτίας γνωσού και τόσα άλλα τα οποία παρέχει. Όμως, και το λέω και με τα μεγάλη λύπη μου, δεν είναι ο χώρος φτιαγμένος έτσι που όταν έρθει κάποιος ξένος να πει πω από πού πήγα, στην γνωστό, είδα καθαριότητα, είδα ένα, είδα άλλο, πήγα στη φεστό, είδα το άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ έχουμε πραγματικό πλούτο, δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όπως πρέπει. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα, αν μπορούσα, να βοηθήσω προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητά αυτά τα οποία λέτε αυτή την ώρα, για αυτό που είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή το Ηράκλειο που μεγαλώσαμε, επαγγελματικά στέκεται ο καθένας από εμάς, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία μας πονούν μέσα από αυτή την εικόνα που σήμερα διαθέτει ή εν πάση περιπτώσει μέσα από αυτή την μέρημνα που έχει δοθεί σε κάθε γωνιά του Ηρακλείου, και γιατί υπάρχουν πονεμένες γωνιές και δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό, κυρία Λυράκη, αλλά κρατάω όλα αυτά τα οποία είπατε. Βεβαίως. Επίσης βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της καθαριότητας, κυρία Τουλγεράκη. Με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός που περπατάς στον δρόμο και βλέπεις σκουπίδια. Τώρα αν ήδη οι πολίτες δεν προσέχουν και τα πετάνε στον δρόμο ή δεν ξέρω τι, πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει, να είναι μια καθαρή πόλη. Διότι δεν μπορείς να πηγαίνεις στην πλατεία των Λιονταριών και να βλέπεις τις γωνίες με τα μένα χαρτοπεσέτες κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι και στην καθαριότητα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Και σας είπα, δεν κατηγορώ την παρούσα δημοτική αρχή ούτε και τους άλλους υποψηφίους. Απλά εγώ λέω αυτά που πιστεύω. Θα παρακαλέσω μονάχα, κυρία Βολγεράκη, να κάνω μία παράκληση στον κόσμο που με ακούει, επειδή πιστεύω ότι έχω δώσει μία ταυτότητα στα χρόνια που είμαι στο Ηράκλειο και που έχω δώσει πραγματικά πολλά από τον εαυτό μου. Ας με ψηφίσει και δεν θα τον στεναχωρέσω. Θα είμαι πάντα δίπλα του. Κυρία Λυράκη, σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην απορία σας προς την κάλπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τουλγεράκη. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.